Ο θάνατος του Βέλγου ποδηλάτη Μάικλ Χούλερ κατά τη διάρκεια της διαδρομής Παρίσι-Ρουμπέ επισκίασε τον αγώνα. Ο 23χρονος υπέστη ένα κόπη καρδιάς και έπεσε με το ποδήλατό του σε ένα χωμάτινο λόφο στο δεύτερο λιθόστρωτο τμήμα της διαδρομής των 257 χιλιόμετρων. Αμέσως έσπευσαν νοσοκόμοι για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λίλ, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Ο Χούλερ είναι ο τρίτος Βέλγος ποδηλάτης που πεθαίνει τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ο Σλοβάκος παγκόσμιος πρωταθλητής Πέτερ Σάγκαν πέρασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού στον αγώνα Παρίσι-Ρουμπέ, μιας από τις κλασικές ποδηλατικές διαδρομές μετά το Μιλάνο-Σαρέμο, το γύρο της Φλάνδρας και το γύρο της Λομβαρδίας.